σήμερα στο στούντιο είναι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών στο Δήμο Ηρακλείου, ο κύριος Γιώργος Καραντινός. Καλημέρα κύριε Αντιδήμαρχε. Καλημέρα σε εσάς κύριε Σαχίν και στους ακροατές μας, και θα ήθελα να ευχαριστήσω που αποδεχτήκατε να είμαι φιλοξενούμενος σας σήμερα. Είναι μια συζήτηση λοιπόν εφόλης ύλης, και μιας και είναι εφόλης ύλης λέω να ξεκινήσω από τούτο εδώ. Πώς γίνεται ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών να είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος που απαντά επί παντός του επιστητού, λαμβανωμένου υπόψη ότι ο Γιώργος Καραντινός προεκλογικά είχε γραφτεί, ξαναγράφεται τώρα, φαινόταν να ερωτοτροπεί πολιτικά με τον αντίπαλο συνδυασμό του κυρίου Κουράκη, να έχει συζητήσει με τον κύριο Λιγερό, και σήμερα εμφανίζεται η πρώτη μπακέτα στη νέα δημοτική αρχή. Είναι έτσι? Δεν ξέρω ποιος σας το είπε, ούτε τη σκοπιμότητα είχε, κύριε Σαχίνη. Εγώ μπορεί να δέχτηκα προτάσεις, ωστόσο δεν έδωσα καμία υπόσχεση σε κανένα. Δεν αποδέχτηκα όμως, δεν δεσμεύτηκα σε κανένα και για τίποτα. Δεν έδωσα τέτοιες υποσχέσεις, και όποιος σας έδωσε αυτές τις πληροφορίες ή όποιος τις σφύριξε, αν θέλετε, καμπόικα, ψεύδεται. Όσο για την αντιδημαρχία, την οποία εμφανίζουν κάποιοι ως αποτέλεσμα συναλλαγής, ναι, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής. Η αντιδημαρχία οικονομικών είναι το πιο σκληρό και το πιο δύσκολο πόστο ίσως. Να σας υπενθυμίσω μόνο, δεν θα αναφερθώ σε ένα όνομα γνωστό σε όλο το Ηράκλειο για την εντυμότητά του και την προσφορά του στα κοινά, προκάτοχος της θέσεως μου, μετά τη θητεία του συγκεκριμένη αντιδημαρχία δεν βγήκε ξανά ούτε δημοτικός σύμβουλος. Και έπειτα ο σημερινός Δήμαρχος Ηρακλείου τέτοιες συναλλαγές ούτε κάνει, ούτε καταδέχεται να συζητήσει καν. Σας το λέω με απόλυτη βεβαιότητα. Ας μην λένε λοιπόν κάποιοι ό,τι θέλουν. Ας μην δημιουργούν εντυπώσεις που δεν ωφελούν πουθενά. Αν λειτουργούσα με γνώμονα το μικροπολιτικό μου συμφέρον, ίσως να επέλεγα ένα άλλο ψηφοδέλτιο εκείνη την εποχή. Ένα ψηφοδέλτιο με αέρα νίκης. Αλλά δεν το έκανα. Δεν μου λέτε, κύριε Καραντινέ, δεν είχατε συζητήσεις και ζυμώσεις με άλλα ψηφοδέλτια, μιας και το πιάσατε από εκεί? Θα σας απαντήσω. Ένα λεπτό θα μου δώσετε να ολοκληρώσω. Ωραία. Επέλεξα να συνεργαστώ με ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκα και μοιράζομαι ένα όραμα για το Ηράκλειο. Εξακολουθώ να είμαι ερωτευμένος με την τοπική αυτοδιοίκηση. Το ξέρετε χρόνια. Τοπική και μόνο αυτοδιοίκηση. Έχω παραγωνίσει τη δουλειά μου και τώρα θα μου χρεώσουν κάποιες σκοπιμότητες? Όχι δα. Προσπαθώ με πληθωρικό τρόπο, ομολογουμένως, για το καλό της πόλης αλλά και για την ενότητα της παράταξης που τόσο δουλεύει για το Ηράκλειο. Σας απαντώ λοιπόν στην ερώτηση σας ευθέως. Με τιμήσανε με προτάσεις η παράταξη του κυρίου Κουράκη. Συγκεκριμένος πρωτοκλασάτος αντιδήμαρχος ήρθε στο γραφείο μου, μου έκανε πρόταση, αρνήθηκα ευγενώς, με τίμησε με την πρότασή του, αλλά υπήρχε διαφορά απόψεων όσον αφορά τις πρακτικές διοίκησης και γι' αυτό δεν μπορούσαμε να συνεχθούμε. Υπήρξε και δεύτερη συνάντηση λοιπόν, πάλι στο γραφείο μου, και παρουσία μαρτύρων, διότι ήταν και πελάτες απ' έξω όταν ήρθαν. Πάλι ο ίδιος αντιδήμαρχος, με άτομο που ασκούσε εκτελεστική εξουσία, το οποίο εκτιμώ, και μου ξανακάμανε την πρόταση. Αισθάνθηκα και πάλι λέω ότι, να, τόσα χρόνια που δουλεύω στην αυτοδιοίκηση, το εκτιμούν κάποιοι άνθρωποι. Η διαφορά όμως φιλοσοφίας δεν μου επέτρεπε. Με τον κύριο Λίγερο? Με τον κύριο Λίγερο είχα δηλώσει προεκλογικά. Αν αυτό παρεξήγησε, τους λέω και τώρα. Ότι τον εκτιμώ αφάνταστα, ηθικά και προσωπικά σαν άνθρωπος, και ότι είναι φίλος μου και ότι κάνουν παρέες. Είναι μια δήλωση η οποία δεν επιτρέπεται όμως παρερμηνία, διότι μας χώριζε φιλοσοφία ιδεολογική. Δεν μπορεί να παρερμηνευτεί. Και αποτέλεσμα αυτών είναι τις πιο σκληρές αντιπαραθέσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γίνεται από τον κύριο Καραντινό και τον κύριο Λιγερό. Μάλιστα. Και λένε μάλιστα, μα βεντέτα έχετε. Και είμαστε φίλοι και πίνουμε και κρασί ακόμα μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Για πείτε μου και κάτι άλλο. Γιατί σας εγκαλούν και από το εσωτερικό της παράταξής σας ότι ήσασταν ο πιο χαλαρός στην προεκλογική περίοδο? Ότι λείπατε και στο εξωτερικό. Δεν δίνατε τη μάχη που δίναν άλλοι. Ισχύει? Κοιτάξτε να δείτε, το ότι έλειψα στο εξωτερικό 4 μέρες ήταν προγραμματισμένο επιστημονικό συνέδριο. Ότι έδωσα τη μάχη μου, και μάλιστα πάλι να ευχαριστήσω το συγκρότημά σας που αφιλοκερδώς χωρίς μία δραχμή με κάλεσε
και ήρθα σε εκπομπή. Για όλους ήταν αυτό, δεν ήταν για εσάς, δεν έκανε καμία εξαίρεση. Δεν ξέρω. Εγώ μιλώ για μένα και το λέω πάντα, μιλώ για μένα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, άφιλο κερδός ήρθα και με βγάλανε σε αντιπαράθεση με πρωτοκλασσά τα στελέχη από όλες τις παρατάξεις. Κατ' ομολογίαν τότε αυτό που σφυρίζουν ότι δεν αυτό ήταν από τις πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπερασπίσεως της Δημοτικής Αρχής. Και αυτό εξακολουθώ να κάνω και μπορεί να ενοχλεί κάποιους. Υπερασπίζομαι τη Δημοτική Αρχή, λοιπόν, όχι τον Καραντινό, τον Δήμαρχο, τη Δημοτική Αρχή. Γιατί λοιπόν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών αισθάνεται την ανάγκη να υπερασπίζεται επί παντός του επιστητού και όλους? Υπάρχει ένα θέμα επικοινωνιακό? Υπάρχει ένα θέμα συντονισμού? Τι υπάρχει? Γιατί ο Γιώργος Καραντινός πρέπει να απαντάει και για τα εκτός αρμοδιότητάς του ζητήματα? Άλλο να μου πείτε ότι έχω μια γενική πολιτική θεώρηση. Εσείς παίρνετε ενεργό μέρος στα πάντα. Ό,τι γράφετε για όλους, είτε ο Δήμαρχος είναι, είτε οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι, απαντάτε. Γιατί? Όχι. Αισθάνεστε έτσι? Όχι για όλους. Να σας πω, αισθάνομαι το εξής, κύριε Σαχίνη. Ότι σε μια παράταξη που έχει, πιστεύω, το καλύτερο υλικό που έβγαλε παράταξη τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι όλοι νέοι. Αισθάνομαι ότι συσσωρευμένη εμπειρία, γνωριζόμαστε 30 χρόνια, είτε στον Ιατρικό Σύλλογο, είτε στο Δήμο τώρα 12 χρόνια, μου έχει δώσει μια οριμότητα. Αυτή η οριμότητα με κάνει και θέλω να πιστεύω ότι μπορώ να δράσω, εκτός από το Δήμαρχο, ο οποίος μας καλύπτει όλους, ότι μπορώ να δράσω συνεκτικά ανάμεσα στους όλους τους αντιδημάρχους. Αυτό και μόνο είναι η βούλησή μου, η πρόθεσή μου. Ξεκαθαρίζω από εδώ, δεν ενδιαφέρομαι για δημαρχίες, όποιος και να είναι. Αν είναι καλή ντουόρα ο Λαμπρινός, θα ξανασυστρατευτούμε πάλι, αλλά όποιος και να είναι δεν ενδιαφέρομαι. Μου δίνει λοιπόν ένα πλεονέκτημα η συσσωρευμένη εμπειρία μου, η ωριμότητα και, αν θέλετε, οι ίσες αποστάσεις προς όλους, να μπορώ να παίξω αυτό το ρόλο, το συνεκτικό. Όχι ότι χρειάζονται είτε καθοδήγηση είτε όχι, αλλά ο κάθε νέος έχει όρεξη να κάνει, εργάζονται κατάπαυστα, εργάτω ώρες πολλές. Το συντονισμό όμως, όσο και να σας φαίνεται και να μην βγαίνει, τον έχει όχι καπετάνιος, πρέπει να τον λέμε ναύαρχο. Ξέρει τι γίνεται ανά πάσα στιγμή, εκτελεστικές εξουσίες, προσυμβούλια. Να σας πω μια καθημερινότητα εχθές. Από τις 7.30 ώρα στο Δημαρχείο, 4 ώρα μέχρι εκεί είμαστε με τον Δήμαρχο, 5 ώρα προσυμβούλιο για τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα το πρωί εκτελεστική. Γίνεται τόση δουλειά, την οποία θα πρέπει κάποια στιγμή μέσω εκπομπών όπως τη δική σας να κοινωνήσουμε στον κόσμο. Ναι, αλλά εγώ θέλω να μου απαντήσετε, γιατί είπατε η συσσωρευμένη εμπειρία. Είναι μόνο αυτό ή βρίσκεται ότι υπάρχει ένα θέμα επικοινωνιακό στους νεότερους? Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα επικοινωνιακό. Οι νεότεροι επικοινωνούν αυτό το οποίο κάνουν. Οπότε γιατί βγαίνετε εσείς και το παίρνετε απάνω σας? Και θέλω να απαντήσετε και στο άλλο. Όχι, που έχει... το παίρνω απάνω με επί της ουσίας καμιά φορά. Γιατί? Και το διαδικασιό να... Θεωρείτε ότι δεν είναι ικανοί να ανταπεξελθούν? Όχι, αλλά... βέβαια. Ικανότεροι από μένα. Και με πτυχία και, και στις εξωτερικές δουλειές και τα λοιπά. Πολύ ικανότεροι από μένα. Αλλά... η ωριμότητα, επιμένω, και η εμπειρία συσσωρευμένη μπορεί να δράσει χωρίς να παρεξηγηθεί. Αυτό είναι βασικό, σαν συνεκτικός κρίκος. Απαντήσατε σε αυτό. Θέλω να μου απαντήσετε και σε κάτι ακόμη. Είναι αληθές ή είναι ψευδές ότι έχετε θέσει βέτο για την Αντιδημαρχία Οικονομικών, ότι θα πάει όλη πενταετία στο πρόσωπο σας? Το διαψεύζω κατηγορηματικό και το απάντησα και προηγουμένως. Εάν το κοίταζα μικροπολιτικά, σας ρωτώ, κύριε Σαχίνη, μετά αυτά που σας απάντησα για τις επαφές, με ποιο θα κατέβαινα στις εκλογές? Την πρώτη Κυριακή ποιος έδινε 1 ευρώ στην παράταξη του κύριου Λαμπρινού? Θα κατέβαινα λοιπόν τον κύριο Κουράκη αν κοίταζα μικροπολιτική. Και σας απαντώ γι' αυτό. Και την προηγούμενη τετραετία είχα πρόταση από την παράταξη του κύριου Κουράκη. Είχα βγει πρώτος δημοτικός σύμβουλος στην αντιπολίτευση. Αν με ενδιέφερε καρέκλα, δεν θα πήγαινα στο σπίτι μου και δεν θα κατέβαινα με κανένα. Άρα εσείς δεν έχετε θέσει θέμα η Αντιδημαρχία Οικονομικών ή τίποτα? Για όνομα του Θεού. Τέτοιο θέμα και να το θέτα, όποιος ξέρει το Δήμαρχο, θα μου έλεγε φύγε τίποτα. Αφήστε το Δήμαρχο. Ναι, όχι. Δεν το έθεσα λοιπόν. Κατηγορηματικά. Και αν υπάρχει ένας που να έρθει να το τεκμηριώσει, εδώ ανοιχτή είναι η γραμμή μας. Λοιπόν, πάω τώρα. Γιατί και ο χρόνος είναι μέχρι τις 12, αλλά δεν είναι και περιόριστος. Πάω λοιπόν στο πακέτο. Και το πακέτο είναι ένα χαρτοφυλάκιο, σωστά το λέτε, το χαρτοφυλάκιο που κάνει τζιζ. Διότι την κάσα στο Δήμο την έχει ο εκάστοτε αντιδήμαρχος οικονομικών. Αυτός ξέρει τι μπαίνει, αυτός ξέρει τι βγαίνει.
Και αυτός μπορεί να πει και στους υπόλοιπους πώς γίνεται το κουμάντο για τις διάφορες πρωτοβουλίες. Ζήτημα πρώτο λοιπόν. Γιατί χθες αποσύρατε το θέμα του οικονομικού απολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ είχε ανακοινωθεί? Ήταν καθαρά διαδικαστικό θέμα, κύριε Σασίνη. Ο απολογισμός έχει ημερομηνία μέχρι 31 του Μαΐου για να ψηφιστεί στην οικονομική. Ο απολογισμός έρχεται μαζί με τον ισολογισμό, όπως ξέρετε, τώρα χρόνια δεν μπορεί να είναι χωριστά. Από κάποια υπηρεσία, χωρίς να με συνοηθούν, γιατί πρέπει να είναι μπροστά και οι άλλοι υπηρεσίες και οι παράγοντες. Και ο ορκωτός λογιστής και οι διευθυντές, αυτό είναι από το μενόμο, αν θέλετε να σας το δώσω. Προϋπολογισμός, ισολογισμός, πάνε μαζί. Αποκεκτημένη ταχύτητα, διότι συνήθως πηγαίνανε μαζί. Φέτος είχαμε, αν θυμάστε, την καθυστέρηση του προϋπολογισμού στην αποκεντρωμένη. Θα συζητήσουμε και για αυτά. Οπότε η καταληκτική ημερομηνία για την οικονομική ήταν 31 Πέμπτου. Δύο μήνες μετά είναι καταληκτική ημερομηνία. Οπότε μέσα στο επόμενο δίμηνο θα έρθουν ισολογισμός, απολογισμός, ορκωτός λογιστής, διευθυντές οικονομικών υπηρεσιών για να μπορούν να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα τα οποία θα θέσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, διότι αν έχετε πληροφορηθεί, τουλάχιστον στα οικονομικά, δεν υπάρχει πλέον για μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κάνω αίτημα και σε εύλογο χρονικό διάστημα θα πάρεις απαντήσεις, τις παίρνουν με εντολή δική μου αφημερών. Δεν υπάρχει τίποτα να κρύψω. Εσείς αναγγείλατε όμως τη συζήτηση του απολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο και ξεχάσατε εσείς υπηρεσίες σας τον ισολογισμό. Δεν είναι θέμα ο έμπειρος αντιδήμαρχος, ναι, ο ίδιος επικαλέστηκε την εμπειρία του. Ναι. Έρχεται ένα θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είστε δύο χρόνια αντιδήμαρχος. Ναι. Δεν ξέρετε ότι πρέπει να έχει τον ισολογισμό μέσα, ο απολογισμός. Σας εξηγώ. Όταν είδα ότι ήταν στη μερίσια διάταξη, απευθείας έδρασα και το απέτρεψα. Αν δεν το ξέρα, θα ερχότανε και θα ήταν άκυρο. Αναλαμβάνω λοιπόν το πολιτικό κομμάτι του λάθους, γιατί έχω πει στους υπαλλήλους το εξής, αυτό που έχει πει και ο δήμαρχος εμάς. Όλα τα καλά δικά σας, όλα τα κακά δικά μου. Το ίδιο έχω πει και εγώ στους οικονομικούς μου συνεργάτες. Θεωρώ ότι η πλειοψηφία δίνει και την ψυχή τους. Υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορούν πλέον να δουλεύουν με το εθνικό δίκαιο. Έτσι το κάναμε πέρυσι, αλλά είναι σωστό. Αυτό το έχω πει. Ότι έτσι το κάναμε πέρυσι, ξεχάστε το, διότι έχουν αλλάξει από τα προηγούμενα χρόνια που ήμουν και εγώ αντιπολίτευση μέχρι τώρα τέτοια πολυνομία και τέτοια ασφιχτική θηλιά στον υπάλληλο και, στους δήμους, που εάν δεν πολιτικά αλλάξει κάτι, δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να μπαίνει διαχειριστής κάποιος στην ουσία σε μια μεγάλη κοινοφελή, αν θέλετε, για να μην παρεξηγηθώ, εταιρεία όπως είναι ο Δήμος, από τις μεγαλύτερες του νομού, και να μην μπορεί να κάνει ούτε ένα έλεγχο τι βρήκε, ούτε να δώσει μια παράταση σε ένα άνθρωπο παραπάνω ημέρες για τις δόσεις. Αλλά αυτά θα τα πούμε εκ των υστέρων, αν θέλετε, αναλυτικά. Πείτε μου κάτι, τι έγινε, βρήκατε μαύρες τρύπες? Κοιτάξτε να δείτε, στην οικονομική υπηρεσία, επειδή το είπα από την αρχή, δεν είναι ο έλεγχος που ζητήσαμε για να βρούμε μαύρες τρύπες. Η φιλοσοφία ήταν, και επιμένω, ένας έλεγχος καθαρά νομιμότητος, όχι σκοπιμότητος. Προσέξτε να δείτε, ποτέ δεν θα έμπαινα στη διαδικασία γιατί έκανε ο δήμαρχος αυτό το έργο ή γιατί ήταν αυτό μεγάλο ή γιατί ήταν αυτό μικρό. Νομιμότητος, για να μπορέσει και κάποιος να ξεκινήσει πιο ήσυχα, όπως άλλοι δήμοι το κάμανε. Αυτό ήτανε. Και να ξέρετε ότι είμαι ο άνθρωπος, το έχω αποδείξει 20 μήνες που είμαι, δεν παρεθώνω τον λόγο. Θα μπορούσα να είμαι κάθε μέρα έτσι για εντυπωσιασμό. Επειδή ασκώ διοίκηση, έχω ασκήσει αντιπολίτευση, σας πληροφορώ ότι την ασκήσει σωστή αντιπολίτευση είναι μεγάλη εμπειρία στη φαρέτρα σου. Ξέρω το πόσο δύσκολο είναι να κινηθείς πάνω στις ράγες της απόλυτης νομότητας. Την παρανομία την καταδικάζω και αν θα βρεθεί, θα την καταγγείλω. Αλλά όταν είναι μια παρατυπία στα όρια της νομιμότητας, βάζω, είναι προς το συμφέρον του Δήμου, έχασε ο Δήμος λεφτά, ζημιώθηκε κάποιος ανταγωνιστής. Εάν δεν συντρέχουν όλα αυτά, παίρνω την ευθύνη και δεν προχωρώ σε αντιπροσωπευτικούς. Άρα, τι να συνάγω το συμπέρασμα, ότι δεν βρήκατε μαύρες τρυπές? Κοιτάξτε να δείτε. Ξέρετε. Διαχειριστικές. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ. Ατασταλίες. Ναι. Προσέξτε να δείτε. Όχι ατασταλίες. Λάθος λέξη. Διαχειριστικές αστοχίες, οι λογιστικές, οι πολιτικές υπερεκτιμήσεις που μπορούν να κοστίσουν εκατομμύρια στο Δήμο, μπορώ να πω ότι βρήκαμε. Όπως. Όπως.
και θα είστε ο πρώτος από την εκπομπή σας, αλλά δεν μπορώ, σας είπα ότι δεν αφήνω να πάντε το. Όχι, όχι, πρέπει να μας το πείτε, γιατί ξέρετε ότι προεκλογικά το νόρε είναι ότι υπάρχουν μαύρες τρύπες. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε, εγώ το παρέλαβα πριν από μερικές μέρες και είναι από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εκαθάρισης, από την Αντιπρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου, η οποία βγάζει απόφαση, η οποία λέει ότι ένα ένταλμα 940.000 ευρώ που αφορά το σκέπαστρο συν κάποιες γεωθερμίες στο πολιτιστικό, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο αντιπροέδρου, αποφαίνεται ότι το ένταλμα αυτό που ήταν το 155 οικονομικού έτους 2015, πληρωμής του Δήμου Ηρακλείου ποσών 940.370 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί. Η πρόεδρος Δέσποινα Καβαδία Κωνσταντάρα, ο εισηγητής και τα λοιπά. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν βγήκα να πω, ξέρεις κάτι, αστοχίες. Όχι, τι σημαίνει δεν πρέπει να θεωρηθεί ένα ένταλμα? Που σημαίνει ότι αν εμείς έχουμε το δικαίωμα ένα μήνα, βγήκαμε ήδη με τους νομικούς, τον Γενικό Γραμματέα, όλους να βρούμε φόρμουλα να διεκδικήσουμε στο τελευταίο στάδιο που θα είναι η σύνοδος του Ελεκτικού Συνεδρίου, να υποστηρίξουμε τις θέσεις της ΔΕΠΤΑΗ και της παλιάς Δημοτικής Αρχής, για να μην το πληρώσει ο Δημότης του Ηρακλείου. Ναι, τι, αυτό τι σημαίνει αυτό, ότι δεν πρέπει να πληρωθεί, σημαίνει τι? Τα φάγανε? Όχι, τι? Είπα αστοχίες, προσέξτε να δείτε. Ναι, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει εγώ αυτό? Σας ρωτώ. Ωραία. Για τις μαύρες τρύπες. Ο κόσμος λεπτό περιμένει να ακούσει. Δύο λεπτά, κύριε Καρδινέ. Ναι. Ο κόσμος περιμένει να ακούσει αυτό που και προεκλογικά ήταν σημαία. Τα φάγανε? Τα άρπαξαν? Έχει βάλει κάποιος χέρι στο ταμείο? Δεν πρέπει να βγείτε να τα πείτε αυτά? Μα σας απαντώ. Επειδή είναι σε θέμα σε κρεμότητα, αύριο μεθαύριο, αν βγει η απόφαση τελική. Ναι, αν βγει τελική, ότι σημαίνει τα φάγανε? Όχι. Αλλά σημαίνει διαχειριστικές αστοχίες, λογιστικές αστοχίες και πολιτικές σκοπιμότητες. Εγώ σας ρωτήσα κάτι με σαφήνεια, μαύρες τρύπες. Μα ξέρετε, είναι αυτό το ένταλμα. Ότι πληρώσανε ο Δήμος με δικά του λεφτά, ναι, και μετά εκ των υστέρων κόψανε εντάλματα και σας στέλνανε στο. Δεν είναι λοιπόν αυτό, δεν μπορεί να πει ότι είχε σκοπιμότητα νομική. Δεν... Γι' αυτό είμαι προσεκτικός. Δεν είναι φαγοπιωτούρα. Εγώ λοιπόν θέλω να μου πείτε, φαγοπιωτούρα βρήκατε? Αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος. Βρήκατε? Στις οικονομικές υπηρεσίες, φαγοπιωτούρα με την ευρεία έννοια, δεν μπορούσε να βρεθεί από την αρχή το εξής. Και ο λόγος που ζητήσαμε τον έλεγχο ήταν για να δούμε σε ποιο βαδίζομαι, τι εκκρεμότητες υπάρχουν κτλ. Έγινε έλεγχος πέρυσι από εσόδων, όπως λέγεται, καταγράφηκαν αυτές οι αστοχίες και καταγράφηκαν τα 940.000. Έχουν καταγραφεί κι άλλες. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Δεν έχω κατηγορήσει το ταμείο, ούτε ήταν προεκλογικά. Μείον που παραλάβατε. Δεν ήταν μείον. Θα πούμε όμως την αλήθεια, διότι υπάρχουν δύο εκδοσίες, την έχετε ξανακούσει, και του κυρίου Αντιδημάρχου Προκατόχου μου και η δική μου. Παραλάβαμε 25 εκατομμύρια στο ταμείο. Στα 25 εκατομμύρια αυτά, κύριε Σαχίνη, 7,5 εκατομμύρια ήταν του δανείου για τη ΔΕΠΤΑΗ. Έπρεπε να έχουν δηλαδή ήδη εκταμιευτεί στη ΔΕΠΤΑΗ. 2 εκατομμύρια περίπου ένας αλληλόχρεος λογαριασμός, δανειακός δηλαδή προς την Παγκρίτια. 2,5 εκατομμύρια η καθαρή θέση ΔΕΠΤΑΗ που δεν είχε πληρωθεί. Συν κάτι εντάλματα που σκάσανε μεγάλα. Δηλαδή μπαίνουμε σε ένα καθαρό να βρήκα στο ταμείο να βάλουμε περίπου 12-13 εκατομμύρια. Με τους ίδιους αριθμούς, με τις εκταμιεύσεις που σας είπα. Έχω εκταμιεύσει σαν Δήμος τα 7,5 εκατομμύρια στεπτάει. Έκλεισα το δανειακό λογαριασμό με την Παγκρίτια, διότι ήταν υπέρογκο το επιτόκιο που δίναμε. 2 εκατομμύρια. Άλλες 500.000 δάνεια έχουμε ξεπληρώσει. Τα 2,5 εκατομμύρια της καθαρά θέσης της ΔΕΠΤΑΗ τα έδωσα. Υπέγραψα το ένταλμα των 940.000, άσχετα πως δεν έχει εκταμιευτεί και φαίνεται ακόμη στο Ταμείο του Δήμου. Και αυτή τη στιγμή το Ταμείο του Δήμου έχει 35 εκατομμύρια 600, ή 36 εκατομμύρια σημερινή ημερομηνία. Άρα δεν είναι ελληματικό το ταμείο σας. Ούτε το βρήκατε ελληματικό. Δεν το βρήκα ελληματικό. Μάλιστα. Αλλά πώς αυξηθήκαν αυτά? Δεν είμαι ο Χουντίνη. Δεν γίνανε αυξήσεις
σε τέλη τέτοια που να δικαιολογούν από τις αυτές. Θα το δούμε μετά. Γιατί ο κόσμος φωνάζει. Ωραία, γιατί τον βγάρατε. Θα το δούμε, δεν αφήνουμε τίποτα να μην συζητήσουμε. Ωραία. Δεν υπάρχει λοιπόν Χουντίνη να τα κάνει. Εγώ λέω η χρηστή διαχείριση και η αλλαγή νοοτροπίας του κόσμου. Ότι τα τρέχοντα, και ξέρετε θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο του Ηρακλείου, διότι ενώ χρωστεί σε 100 τόπους, όπως γιατί είμαι και εγώ δημότης Ηρακλείου και σαν δημότης Ηρακλείου έχω τα ίδια προβλήματα, έρχεται και δίνει τον οβολό του στα τρέχοντα για το Δήμο. Εκεί όμως που φαίνεται, γιατί δεν μου αρέσει να λέω να ωραιοποιώ αριθμούς, η οικονομική δυσπραγία του Δημότη του Ηρακλείου είναι στις απλήρωτες υποχρεώσεις, κύριε Σασίνη. Εκεί τις βρήκα 88 και έχουν φτάσει 98 εκατομμύρια. Κρατήστε και θα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Κρατήστε το. Δηλαδή, μ' αρέσει να είμαι έντιμος σε όλες τις. Κύριε Αντιδήμαρχε, θα σταματήσω για λίγο τις ερωτήσεις, γιατί θέλετε να πείτε κάτι για το νερό. Ναι. Κύριε Σασίνη, θέλω να ενημερώσω τους ακροατές μας ότι λόγω της φετινής λειψιδρίας θα πρέπει να κάνουμε όλη η οικονομία στο νερό. Τα προβλήματα της ΔΕΙΑ είναι καλύτερα γνωστά και σε εσάς και σε εμάς. Πιθανόν δεν είναι γνωστά στους ακροατές μας. Αν θέλετε, είναι μπορούμε... στην κρίση τους, πιστέψτε με. Ναι. Γνωστά. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν. Αλλά να ξέρετε ότι αν και από κάποιους και μεταξύ αυτών ήμουνα ότι δεν χρειάζεται να κάνουν περαιτέρω μετά το φράγμα του, όπως σε λέμε, αποδείχτηκε ότι ο Δήμαρχος είχε δίκιο, ότι λέει συνεχίζομαι και σε αφαλάτωση και σε υδρομάστευση και σε διωτής και σε οποιοδήποτε πρόσχορο. Ξέρετε πόσο έχουμε πληρώσει το φράγμα που σε λέμε, κύριε Καραντινέ. Αυτό είναι ένα σκάνδαλο, κύριε Σαχίνη, και συμφωνούμε απόλυτα. Από τις απαλωτριώσεις μέχρι, ελπίζω τουλάχιστον, ο καιρός να βοηθήσει να μην σκεπτόμαστε κάθε χρόνο πόσο έχουν πληρώσει για το νερό που παίρνουμε. Αυτή την έξτρα να κάνω, δηλαδή οικονομία από όλους μας, διότι είναι ακόμη Ιούνιος, υπήρξε λειψιδρία, το δίκτυο είναι πεπαλαιωμένο, θέλει κάποια διαδικασία την οποία ξεκινούν, αλλά εάν υπάρξει μια διακοπή λόγω βράβης, να δώσω να καταλάβει σε μια περιοχή όπως τον Άγιο Γιάννη τις προάλλες, για να επανέλθει στη σωστή ροή που θα παίρνουν, αν είναι Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο νερό, θέλει ένα δεκαήμερο. Διότι όταν αδειάσουν όλες τις σωλήνες, όταν δεν υπάρχει νερό στην δεξαμενή, όταν αυτά δηλαδή η κάθε βλάβη θέλει μια αποκατάσταση της φυσιολογικής ροής 10 μέρες. Βγαίνουν ανακοινώσεις από τη ΔΕΑΗ εκτός από το Σαββατοκύριακο. Όλες τις άλλες μέρες προειδοποιεί τον κόσμο. Υπάρχει και η γραμμή η οποία έχει θεσπιστεί το 2813-409-409 τα Σαββατοκύριακα με την υπηρεσία Αντιδημάρχου Υπηρεσίας που απαντούμε όλο το 24ωρο. Με έχει πάρει πολίτες για το νερό στις 3 η ώρα το βράδυ. Και του το λύσατε το θέμα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Την επόμενη μέρα μίλησα απευθείας με τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΙΑΗ προς τιμή του, σήκωνε τον υπεύθυνο για την υδροδότηση. Το βάλε σε άμεση προτεραιότητα. Δεν λύθηκε την επόμενη μέρα, λύθηκε όμως τη Δευτέρα. Το θέμα είναι ο εντοπισμός, η καταγραφή και μετά ξαναπαίρνουμε και τώρα ρωτάμε. Τώρα επειδή απαντάτε όλα, επειδή έχετε εμπειρία, δηλαδή το Ηράκλειο είχε ανάγκη από έναν αντιδήμαρχο Σαββατοκύριακο που θα παίζει ρόλο τηλεφωνητή. Γιατί αυτό κάνει, μαζεύει για να τα δώσει τη Δευτέρα στις υπηρεσίες. Θα ήταν προτιμότερο να λειτουργεί το Σαββατοκύριακο λοιπόν ένα τηλεφωνικό κέντρο με τα νέα ψηφιακά συστήματα, μας λένε όλοι ότι γεμίσει η χώρα. Το οποίο να δίνει και την εντολή να φεύγει. Αν κάνατε μια υπηρεσία ασφαλείας του Σαββατοκύριακου να τρέχει παντού, το καταλάβαινα. Δηλαδή, ο Καραντινός είναι ο τηλεφωνητής, ας πούμε, του επόμενου Σαββατοκύριακου. Όχι, αυτό όχι, είναι. Όχι, κύριε Σασίνη, μην το κάνετε έτσι. Να σας πω ότι ο κάθε αντιδήμαρχος υπηρεσίας, καταρχάς, έχει έναν κατάλογο μπροστά του. Όλους τους αντιδημάρχους το ξέρουν ότι ό,τι ώρα πάρουμε έχει δώσει σαφέστατη εντολή. Όποιος στην υπηρεσία πρέπει να το σηκώσει. Μάλιστα. Και όποιος δεν είναι υπηρεσία, τον πάρει αντιδήμαρχος. Αυτό έχει δώσει είναι άλλο. Σαφές, ναι, όχι, διότι. Μπορεί να παρέμβει όμως. Δεν μπορεί. Αφού μπορεί, δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες. Θα πάρει όμως το διευθυντή του. Εκτός αν έχει βουλιάξει το Ηράκλειο, αλλάζει. Θα πάρει το διευθυντή του, θα δώσει μια απάντηση στον αντιδήμαρχο υπηρεσίας. Ο αντιδήμαρχος υπηρεσίας καταγράφει τα αιτήματα και μετά ελέγχει αν έχουν. Προσέξτε, αυτό που δεν γινόταν. Ελέγχει αν έχουν πραγματοποιηθεί οι επεμβάσεις τους ώστε να διορθωθούν. Είναι και αυτή μια πρόοδος. Για άκουστε για τον νερό. Διότι εδώ, αν ήταν μια γραμμή απρόσωπη, μπορεί να καταγραφόταν ένα πρόβλημα και να λυνόταν μετά από ένα μήνα. Μην χάσετε το χρόνο. Ακούστε εδώ τώρα τι λένε. Βόρεια προάστια, Μαραθήτης Βασιλείας, μια και σας ακούσαν για το νερό. Τι παίζει, λέει, με το νερό. Και ο αέρας που βγάζουν αυτές τις μέρες οι βρύσες, θα πάει στους λογαριασμούς. Τους απαντάτε. Εδώ, ακροατές. Ναι, τους απαντώ.
Κάθομαι στις Βασιλείες. Για όποιους ακρατές δεν το ξέρουν. Το θέμα το ξέρω καλά. Υπήρξε μία βλάβη, υπάρχουν δύο γεωτρήσεις. Υπήρξε μία βλάβη στις δύο από τις, μία από τις δύο. Ήδη έχει προγραμματιστεί από τη ΔΕΗ η καινούργια γεωτρήση, διότι και οι υφιστάμενες γεωτρήσεις σε πλήρη λειτουργία να είναι χωρίς βλάβη, πλέον δεν επαρκούν μόνο κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο εναλλάξει να παίρνουν κάποιες περιοχές. Υπήρξε λοιπόν βλάβη. Μέσα από τη βλάβη πιθανόν είχαμε διακοπή κάποιων ημερών που σας είπα για να ξαναφορτίσει το σύστημα, θέλει τουλάχιστον μια εβδομάδα, 10 μέρες. Αυτή είναι η απάντηση, είναι ξεκάθαρη, είναι απλή. Θα μου πείτε, τι μπορεί να κάνεις? Μαγικά δεν μπορούμε να κάνουμε. Θέλετε να σας πω όμως κάτι? Όταν η ΔΕΗ, η κυρία Σαχίνη, όταν η ΔΕΗ σε καλές εποχές είχε 12 εκατομμύρια ανίσπρακτες οφειλές, διότι λέγανε όλοι, μα τι, αφού δεν μας επηρεάζουν, δεν μας ερωτούν, τη ΔΕΗ θα πληρώνουμε. Και όταν έπαιρνε η ΔΕΗ δάνειο για να πληρώσει τους εργαζόμενους, αυτά τα ξεχνούμε. Μπορούν σε μία μέρα, με μία επιχείρηση που κοστεί 58 εκατομμύρια, αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει θαύματα ο Δήμος? Αυτό που λέω και ξαναλέω στους ακροατές, δεν περιμένω να κάνουμε θαύματα. Μην περιμένετε ότι θα γίνουν φαραγωνικά έργα. Αυτό το οποίο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα που πιστεύω εκεί θέλω να κριθούμε, είναι αν μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι στην αλλαγή νοοτροπίας αυτού του κόσμου. Και ξέρετε κάτι, πιστεύω ότι μισό λιθαράκι έχει μπει. Είναι δύσκολο να μπει ολόκληρο. Λοιπόν, είναι δύσκολο να την αλλάξουμε. Τώρα, για πάμε τώρα πίσω στο πακέτο. Δεν μου λέτε. Θα πάω από τα απλά πρώτα. Γρήγορες απαντήσεις για να μας καλύψει ο χρόνος, όχι τίποτα άλλο. Τώρα οι πληρωμές των προέδρων, αντιπροέδρων, των νομικών προσώπων, δημοσίου δικαίου, σχολικές επιτροπές κτλ. Πρωτοβάθμιση, είναι νόμιμες? Γιατί εσείς είχατε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ήταν παράνομες οι ενέργειες προηγούμενης αρχής. Και βλέπω εδώ ότι έχετε εγκρίνει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο 16-5-16, 26-27. Και εγκρίνεται αναδρομικά μάλιστα την καταβολή και καθορισμό εξόδων παράσταση προέδρων, αντιπροέδρων, αλλά και αποζημίωση των μελών του ΔΣ, των σχολικών επιτροπών, πρωτοβάθμιση και δευτεροβάθμιση. Τώρα είναι νόμιμα? Κύριε Σαχίνη, θα ξεκινήσω από τώρα να σου πω τι είναι νόμιμα. Και τότε και τώρα, τι ήταν η διαφορά? Η διαφορά ήταν ότι υπήρχε μια διάταξη που αφορούσε αν είσαι και αντιδήμαρχος και πρόεδρος επιτροπής. Κάποια μείωση, η οποία πιθανόν διέφυγε της προσοχής. Δεν δίνω σκοπιμότητα σε αυτά. Αλλά να ξέρετε ότι όταν απαντώ σε κάτι είναι πάντα τεκμηριωμένο. Το κρατώ. Δεν είμαι ξερόλα. Δεν είμαι ξερόλα, προσπαθώ να ενημερώνομαι όμως. Δεν υπάρχει. Πάμε τώρα στο κρίσιμο. Δεν έχετε κάνει υπερβολικές αυξήσεις στα δημοτικά τέλη? Μάλιστα. Που λέτε ότι αυξήσατε το μπάτζετ του Δήμου, μάλιστα. Με αυξήσεις όμως, να σας πω, αύξηση τελεστή περίπου 10% σε 451.000 νοικοκυριά. Αύξηση τελεστή 180% στη βιομηχανική. Θα σας απαντήσω αμέσως. Επαγγελματίες ηλεκτροδοτούμενες περιοχές με υπαίθριους χώρους. Αύξηση περίπου στο 10%. Δεν κάνατε αυξήσεις? Θα σας απαντήσω αμέσως. Εάν θεωρείτε αυξήσεις, η όλη παρέμβαση, επιμένω από την αρχή, που έγινε στα οικιακά τέλη, διότι αν έπρεπε να κάνω παρέμβαση, κύριε Σαχίνη, θα ήταν γενναία, ούτως ώστε να την απορροφήσει ο κόσμος μια και έξω. Είμαι ειλικρινής. Διότι πιθανόν να χρειαστεί μετά από δύο χρόνια του χρόνου, αυτά είναι μια δυναμική διαδικασία να ξαναγίνουν. Δεν σκέφτομαι μικροπολιτικά. Έπρεπε όμως να γίνει μια εναρμόνιση στην κείμενη νομοθεσία, διότι υπήρχαν πράξεις του Ελεκτικού Συμβουλίου. Πέρυσι δεν έπρεπε να γίνει μια εναρμόνιση? Πώς? Πέρυσι. Αφού την κάναμε. Είστε δύο χρόνια. Την κάναμε. Δεν έπρεπε να γίνει εναρμόνιση. Κάναμε την εναρμόνιση με τη μία παρέμβαση. Συγγνώμη. Με μία παρέμβαση. Και να σας πω ποια ήταν η εναρμόνιση. Ναι. Ότι υπάρχουν πέντε κατηγορίες. Υπήρξε πράξη του Ελεκτικού Συνεδρίου για την Αθήνα. Τους τα επέστρεψε όλα πίσω και τα ξανακάνουν όλα από την αρχή. Διότι υπήρξε απόσταση πάνω από πέντε πολλαπλασιαστή. Κύριε Καραντινέ μου, από την τελευταία μέχρι την πρώτη. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Ναι. Είναι ανταποδοτικά? Απόλυτα. Μάλιστα. Άρα δεν θα έπρεπε αντί να αυξηθούν να μειωθούν? Έχετε μείωση προσωπικού, μείωση στις τιμές στα καύσιμα, μείωση στην ηλεκτρική ενέργεια, μείωση στα είδη εξοπλισμού, προμηθειών και συντήρησης. Τι γίνεται εδώ? Γιατί εσείς αυξάνετε λοιπόν? Αφού πέφτουν αυτά,
θα έπρεπε, αν όχι να τα μειώσετε, τουλάχιστον να τα συγκρατήσετε και ξέρετε ότι είναι, το είπατε πρώτος, γιατί το βλέπετε καθημερινά τι γίνεται στο Δήμο. Τις ανάγκες του κόσμου, χαράτσι από εδώ, φόρος, κεντρικός, ΦΠΑ, ένθια, να έρθει και αυτό, ο άλλος παλαβώνει. Εσάς μπορεί να μην σας φαίνεται τρελή αύξηση. Όχι, δεν αλλά... φαίνεται τρελή. Α. Μου φαίνεται τρελή, διότι έχω σπίτι και με πολλά τετραγωνικά. Μάλιστα. Και τα πληρώνω κι εγώ. Άρα... Λοιπόν, ακούστε λοιπόν να δείτε. Να συμφωνήσουμε όμως. Συμφωνούμε ότι ήταν ανελαστικό από τη στιγμή που πάρουν πράξεις του ελεκτικού συνεδρίου, ότι ήταν παράνομοι οι συντελεστές οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το Δήμο Ηρακλείου και έπρεπε να εναρμονιστούν. Από τη στιγμή λοιπόν που θα συμφωνήσουμε σε αυτό, έγινε μία αύξηση των 7 λεπτών στα. Το 7, συγγνώμη, 7 ευρώ στα 100 τετραγωνικά μέτρα και η αύξηση η οποία έγινε στη βιομηχανική απορροφήθηκε από τα πλασματικά μέτρα και ήταν και ευχαριστήσανε και τα προεδρία τους, διότι πάνω από 1000 μέτρα έχει το δικαίωμα νόμιμο καθόλου ο Δήμος να κάνει έκπτωση. Και κάναμε έκπτωση το 90% δεν τους βάλαμε για να τους συγκρατήσουμε. Αφού τα αυξήσατε όμως πρώτα. Με συγχωρείτε. Μα αυτή ήταν η εναρμόνιση. Μα δηλαδή, συγγνώμη, λέτε στον πολίτη πλήρωνες 10, θα πληρώνεις 20, σου κάνω και μία έκπτωση 35%. Επί των 20 όμως, όχι επί των 10. Αυτό δεν πρέπει να το πείτε του κόσμου. Να το ξέρει. Ότι η έκπτωση δεν είναι σε αυτά που πληρώνει, αλλά σε αυτά που θα πληρώνει. Θα το πούμε και αυτό. Εάν όμως δεν συμφωνήσουμε στην παραδοχή ότι ήταν λάθος συντελεστές, ότι έπρεπε. Ή να μειωθεί ο μεγάλος που ρυπαίνει οι υπηρεσίες στα σουβλάτζι, ειδικά τα σούπερ μάρκετ, οι πολυεθνικές, για να το εναρμονίσουμε, που τα οικονομικά του Δήμου ήδη θα ήταν σε πολύ δινή κατάσταση μετά, ή έπρεπε να αυξηθεί ο κατώτερος. Αυξήσαμε τον κατώτερο, διότι και έπρεπε να εναρμονιστεί με τον ανώτερο, είναι 5 συντελεστές με τα καταστήματα. Αυξήσαμε λοιπόν στη βιομηχανική που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε εκπτώσεις τον κατώτερο, τους εναρμονίσαμε. Φέτος δεν κάναμε αυξήσεις. Γιατί νομίζετε φέτος ότι δεν έχουμε δυσκολίες? Θέλω να σας πω όμως ότι βρήκαμε ένα στόλο, κύριε Σαχίνη, ο οποίος είναι ανανεωθεί από το 2006. Αυτή τη στιγμή τρέχουν 9 απορριμματοφόρα. Άρα σας αυξήθηκαν οι δαπάνες, μου λέτε. Και γι' αυτό βάζετε την αύξηση για να καλύψετε τις δαπάνες. Όχι. Πώς. Δεν το καταλαβαίνω διαφορετικά. Λιγότερο προσωπικό. Έπεσε η τιμή του καυσίμου. Με συγχωρείτε. Άρα σας αυξήθηκαν οι δαπάνες. Πέστε το στον κόσμο. Μα ένα λεπτό. Μήπως πληρώνουμε από αυτό και το εργοστάσιο που είχε κλείσει 1,5 χρόνο. Όχι. Αυτό βρέθηκε. Και διαμέσου τη μετακύληση το πληρώνω εγώ. Αυτό βρέθηκε λύση από την περιφέρεια και δεν χρεώθηκε φέτος. Δεν χρεώθηκε. Βρέθηκε λύση λοιπόν και δεν χρεώθηκε. Και φέτος ο Δήμος θα πληρώσει όσο το ευκαταφρόνει το ποσό, το 2.050 περίπου 2% για την αναπόθεση. Άρα εσείς λέτε η εναρμόνιση με οδήγησε εκεί. Βέβαια. Και φτάναμε λοιπόν στα υπόλοιπα, να ολοκληρώσω όμως. Εγώ δεν φεύγω. Ναι. Δεν φεύγω. Ναι, μην φύγω. Λοιπόν, για ακούστε εδώ. Λοιπόν, έχω μπροστά μου την τελική απόφαση, την 861 του 15. Ναι. Εγώ θέλω να σας πω τα εξής στοιχεία. Δημοτικά τέλη του 15,78. Το 16,85. Διαφορά 7. 8,97 η αύξηση. Επιχείρηση στη βιομηχανική με επιφάνεια στεγασμένων χώρων 1000 τετραγωνικά και υπολείπων χώρων 1000. Το 15,600. Το 16,1630. Διαφορά 1030. Διαφωνούμε? Δεν διαφωνούμε. Να απαντήσω όμως ένα-ένα. Μισό λεπτό. Όλα μαζί. Θέλω να μου τα απαντήσω. Επιχείρηση στη βιομηχανική με επιφάνεια στεγασμένων χώρων 6.000 τετραγωνικά και υπολείπων και υπαίθριων χώρων 6.000. Το 15.200. Το 16.3065. Διαφορά 965. Ναι. Και επιχείρηση στη ΒΠΕ με επιφάνεια στεγασμένων χώρων 10.000 τετραγωνικά και υπαίθριων 10.000. Το 15.3180. Το 16,4057, διαφορά 877. Ξέρετε τι καταλαβαίνω εγώ? Ναι. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση στη ΒΠΕ, τόσο μικρότερο είναι 7% το κόστος επιβάρυνσης. Μικρομεσαίους βάρεσαν. Αυτό κατάλαβα. Διότι μπορείς με τον νόμο, ναι, να κάνεις εκπτώσεις. Μάλιστα. Διότι πάει καλά. Άρα ποιους βαρέσατε? Από 1000 μέχρι 2000. Ποιους βαρέσατε? Ωραία. Τους μικρομεσαίους βαρέσατε. Τι βαρέσαμε λοιπόν? Να πούμε τι βαρέσαμε. Τη ραχοκοκαλιά σας. Και την ξέρετε καλύτερα από όλους τους γιατρούς. Να πούμε τι βαρέσαμε λοιπόν. Μία επιχείρηση 1000 τετραγωνικών. Πόσο πληρώνει το χρόνο, κύριε Σαχίνη? Πέστε με βάση υπολογισμού σας. Πόσο? 800 ευρώ. Μάλιστα. Ένα σπίτι 400 μέτρων ή 350, πόσο πληρώνει? Πόσο? Περίπου 600-700 ευρώ. Ναι. Είναι λοιπόν για μια επιχείρηση. Στην Πάτρα, ξέρετε πόσο πληρώνει? Όπα. Μα ένα λεπτό. Όπα, μην ένα μου το λεπτό. Λέτε έτσι. Α. Θα τα πείτε ακριβώς όπως είναι. Τα λέω όπως είναι. Το ανταποδοτικό τέλος είναι και για τον ηλεκτροφωτισμό και για την καθαριότητα.
Αν πάρετε σήμερα τηλέφωνο θα δείτε ότι στη ΒΠΕ έχει πάει οδοκαθαριστές. Αν πείτε ότι είναι πλημελής, σας απαντώ. Απαντήστε λοιπόν μου. Κάνετε εδώ ένα ρεπορτάζ και να δείτε και τι... τον ηλεκτροφωτισμό, ναι, και την καθαριότητα. Ή στη ΒΠΕ υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς? Αυτό θέλω να μου πείτε. Υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς. Α, μπράβο. Και τα βαριά απορρίμματα, τα βαριά απορρίμματα τα παίρνει η ΕΤΒΑ με ειδική σύμβαση. Άρα, έρχεται λοιπόν. Άρα τους έχετε βάλει τέλος, κύριε Καραντινέ μου, έτσι. Και σας πληρώνουν και αυτό που είναι υποχρέωση άλλων να κάνουν. Γιατί, με συγχωρείτε. Και αυτό που άρα ήταν... δεν πρέπει να το υπολογίσετε αυτό, δεν πρέπει να το πείτε. Μα... γιατί δεν το λέτε. Το είπαμε. Δεν το λέτε. Και εδώ πει... μου είπατε ότι θα συγκρίνω το σπίτι με την επιχείρηση. Ένα μα στο σπίτι έχετε και τον καθαρισμό και τον ηλεκτροφωτισμό. Δεν τα λέτε. Κύριε Σασίνη, εντάξει, όταν τελειώσει θα με αφήσει τη φωνή να απαντήσω. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσω με τη διαβούλευση. Από την πρώτη στιγμή που έγινε η διαβούλευση με τους βιομηχάνους, τους εκπροσώπους, τους εκλεγμένους, είπα. Ποιου βιομηχάνου, στη βιομηχανική περιοχή βιομηχάνου. Του βιοτέχνε. Εντάξει, ωραία. Να ωραίο είναι να το λέτε βιομηχανή. Ελάτε να κάνουμε ταξική πολιτική. Βιοτέχνες. Θέλετε να κάνουμε ταξική πολιτική. Βιοτέχνες. Τι κάνατε στου πολυτέχνου και στου τρίτεχνου. Δεν με αφήνετε. Για να πείτε μου, πήγατε πρώτα, αυξήσατε τα τέλη. Δεν μπορώ να μάθω. Και μετά, μετά του λέτε ότι σα κάνω έκπτωση. Επί των αυξημένων τέλων. Κάνω έκκληση στη φιλοξενία. Ελάτε, ναι, ναι, όχι. Το ένα φέρνει τ' άλλο. Ωραία, θα σα απαντήσω σε όλα. Αφήστε όμω τον χρόνο. Διαβούλευση λοιπόν. Πρόταση με βάση νομικούς συμβούλους και τα λοιπά και τους δικούς τους. Κεντρική νομοθετική ρύθμιση να απαλλαγούν όπως άλλες ομάδες, όπως απαλλάξανε τα λιμάνια. Δεν ήταν σε καλό σημείο, δεν το κατορθώσανε, δικό τους θέμα. Ψάξαμε μαζί με τους νομικούς συμβούλους λύση για το θέμα το οποίο ήταν ελαστικό της εναρμόνισης στη διαφορά. Φτάνομαι τώρα στο διατάφτα. Όντως βιοτέχνες. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό το οποίο υποσχεθήκαν που δεν είχε γίνει ποτέ όλα τα χρόνια στη ΒΠΕ, πάρτε σήμερα αν θέλετε τον πρόεδρο να δείτε ότι έχουν μπει οδοκαθαριστές για πρώτη φορά στην βιομηχανική περιοχή, περνάει σκούπα, καλοποιίζεται, αποψηλώνεται τα αυτά, υπάρχει δηλαδή μια φροντίδα του Δήμου και θα διωγγωθεί αυτή η φροντίδα όταν θα έχουμε και τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Πάμε τώρα στο άλλο ερώτημα, γιατί το ξέχασα που είπατε. Είπα, λέτε εσείς, ναι, ότι έχετε μία σημαντική απόφαση για να τι κάνετε και κοινωνική πολιτική για τους τρίτεκνους, πολυτέκνους και αναπήρους. Έτσι, για τη μείωση των τελών. Ναι. Έχετε βάλει εισοδηματικά κριτήρια? Ναι. Μάλιστα. Άρα δεν μειώνετε τον αριθμό των δικαιούχων αυτής της έκπτωσης. Ωραία. Όταν λέτε εδώ πέρα ότι για να είσαι δικαιούχος πρέπει να έχεις οικογενειακό εισόδημα 9.000 ευρώ αυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, δεν έχετε κατεβάσει ήδη το πλαφόν αυτών που το δικαιούνται από πολυτέκνους, τρίτεκνους και αναπήρους? Συμφωνούμε μαζί σας. Μάλιστα. Είναι άρα... το υπερασπίζω μόνο με τα πάθους. Δεν μπορώ να έχω συνάδελφο να έχει 7 παιδιά, να έχει το μισό Ηράκλειο ή άλλο να έχει 5 ή 4 και να τον εβάλω στην κατηγορία από τη στιγμή που μπορεί. Που μπορεί να συνεισφέρει, να μην βάλω ένα εισοδηματικό κριτήριο. Το θεωρείτε σωστό εάν κάποιος βγάζει πάρα πολλά χρήματα να μπει στην ίδια διαδικασία? Όχι, δεν το θεωρώ. Αλλά θεωρώ όμως εξίσου μη σωστό να λες ότι έχω ποσοστά μίες αυξήσεις σε αυτές τις κατηγορίες από 25 σε 50, να βάζω όμως εισοδηματικά κριτήρια για να κατεβάσω το πλαφόν. Άρα δεν ισχύει για όλους. Βγαίνετε το και πέστε το. Και δεν ισχύει για όλους. Μα το είπαμε. Δεν το είπατε. Προσέξτε να δείτε. Είπατε ότι σε αυτές τις κατηγορίες κάνουμε. Και για να δείτε πόσο ακούμε την αντιπολίτευση. Ναι. Σημάνθηκε αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως. Α, το είπανε στην αντιπολίτευση. Ναι. Και επί τόπου το διόρθωσα. Και από το 50 πήγε στο 70, στο 80% η μείωση. Για να καλύψει να υπερκαλύψει. Επί των αυξήσεων. Επί των αυξημένων. Διότι όπως το είπατε, μια ή άλλη το επεσήμανε και η αντιπολίτευση. Για να δείτε πόσο ανοιχτοί είμαστε. Και λέω, έχετε απόλυτο δίκιο, μου διέφυγε. Ξανακάνω μισή ή αυξάνομαι. Από 50 πήγε στο 70, στο 80% η έκπτωση στους πολίτεκνους. Δεν μου λέτε γιατί τα επιμερίζατε, ούτως ώστε να μειώσετε τις χρεώσεις αυτά τα έσοδα, αλλά τα εγγράψατε τελικά, αυτή την αύξηση των τελών την εγγράψατε κανονικότατα στον προϋπολογισμό? Γιατί δεν είπε ο αντιδήμαρχος, ωραία, αύξησα μεν, αλλά με αυτά που εισπράττω θα κάνω ένα επιμερισμό και θα πάω σε κατηγορίες φτωχών, αναξιοπαθούντων, μικρομεσαίων και έτσι, να τους ρίξω αυτόν, παρά τα γράψα στον προϋπολογισμό. Καταλάβατε, αυτό είναι το κομβικό ερώτημα. Ίσως σας διαφεύγει ότι από τότε που μπήκαμε στο παρατηρητήριο. Ναι. Και με τον ασφιχτικό έλεγχο της αποκεντρωμένης περιφέρειας που, ναι, έχει αλλάξει ο τρόπος που μπορούμε να γίνουν οι αυξήσεις. Δηλαδή, αύξηση των τελών δεν μπορεί να γίνει εάν δεν έχουμε τα αποτελέσματα
του 9 μήνου του χρόνου τρέχοντος και δεν μπορεί να γίνει από τον επόμενο χρόνο, από το μεθεπόμενο. Δηλαδή πάει απολογιστικά πλέον. Έχει αλλάξει πλήρως η δομή, δηλαδή και η φιλοσοφία και η λογική, αν θέλετε, να συμφωνήσω μαζί σας. Οπότε είναι θέματα αυτά διαδικαστικά. Να φτάσω όμως τώρα τι μειώσεις κάναμε. Διότι, μ' αφήσατε τι είπατε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Σας είπα ότι στο διάλειμμα ότι από το γραφείο μου μπορεί να έχουν περάσει 6.000 άτομα. Καταγεγραμμένοι τουλάχιστον πάνω από 2.500 με ραντεβού, οι υπόλοιποι περνούν καθημερινής βάσεως. Αυτό που εντόπισα, κύριε Σαχίνη, ήταν τα περισσότερα παράπονα ήταν για το νοικοταφείο. Εκεί λοιπόν έπιασα και έσκυψα πολύ προσεκτικά. Διάβασα τον κανονισμό και παρόλο που είχαν προηγηθεί κάποιες μειώσεις πριν από 2 χρόνια, ξαναεπανέφερα μειώσεις. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε, σε ένα νοικοταφείο που τις αστοχίες του πάλι δεν τις καταλογίζω σε κανένα, γιατί δεν γίνεται η αποσύνθεση. Να μην χρησιμοποιήσω μια λέξη επιστημονικά ορθή, αλλά πιο ανθρώπινη στην καθμολογία του σώματός μας, η αποσύνθεση του σώματός μας δεν γίνεται στην τριετία. Είναι σωστό να πληρώνανε, αφού δεν γίνεται η αποσύνθεση, το χρόνο παραμονής στον τέταρτο έξω ολοκλήρου και να πληρώνουν 300 ευρώ ένα χρόνο παραμονής? Δεν ήταν σωστό. Το κατάρρισα εντελώς, το δένωσα δωρεάν, όχι εγώ, δημοτική αρχή πάντα, το εγώ μην το πάρετε σε αυτό. Εντάξει, εσείς το αρμόδιος. Ναι. Λοιπόν, και λέω, δεν είναι σωστό από τη στιγμή που έχουμε υπευθυνότητα για τη μία αποσύνδεση του σώματος, τον προσφυλώμα προσώπος, να λέμε, ξέρεις κάτι, πλήρωσε 300 ευρώ. Μα αυτά είναι 300 ευρώ, ήταν το 90% δεν γινόταν αποσύνδεση. Σκεφτείτε να δείτε τι έσοδα, λοιπόν, τι μείωση είναι. Πάμε παρακάτω. Τα τριετούς χρήσεως από 550 ευρώ, 450 ευρώ. Εφάπαξ και εισήγαγα για πρώτη φορά θεσμοθετημένη αυτό το οποίο γεννόταν παράτυπα και εξαρτόταν από τον κάθε αντιδήμαρχο αν ήταν έντιμο να το κάνει σε όλους ή αν ήταν ο κολλητός των κολλητών του, τις δόσεις με απόβαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι μπορεί σε 3 μηνιαίες δόσεις σε περίπτωση εισοδήματος κάτω το 12.000 και σε κάτω το 12.000 και σε 6 μηνιαίες άτοκες δόσεις για πρώτη φορά εισήχθη το καθεστών των δόσεων, λοιπόν, τον νόμο. Εγώ, να ολοκληρώσω όμως. Εγώ θα σας καλέσω. Ενταφιασμό σε ταφοπέδια, προσέξτε. Μη φάτε όλο το χρόνο στο νοικοταφείο. Ωραία. Είναι σαφές λοιπόν, κάτι. Λοιπόν, γενναίες μειώσεις. Πάμε τώρα στους επιχειρηματίες. Που όταν όλοι βυσοδομούσαν ενάντια στους επιχειρηματίες, που εννοώ καταστηματάρχες, καφετέρειες, σουβλατζίδικα το ένα το άλλο, επειδή σας παρακολουθώ και έχετε διαβάσει, είχατε πει ότι και αυτή είναι μια ειδική κατηγορία και είμαστε η πιο ακριβή πόλη σε κοινόχρηστο χώρο σε όλη την Ελλάδα. Να βλέπετε λοιπόν ότι εμείς προβληματιζόμαστε και από την αντιπολίτευση και από τον τύπο. Έκανα έρευνα λοιπόν αγοράς. Αν βγάλετε την πλατεία Αριστοτέλου και το Σύνταγμα, όντως είμαστε η ακριβότερη πόλη στην Ελλάδα. Αυτό τι παρενέργειες είχε. Τεράστιες περιοχές όπως πλατεία Ελευθερίας με συσσωρευμένα χρέη 500.000, με δικαστικές ενέργειες, με όλα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα πάρει ο Δήμος. Έχουν γίνει και στο παρελθόν, γίνονται και τώρα, αλλά υπάρχουν τερτύπια. Και ζούσαμε λοιπόν σε μια πόλη η οποία ο Δήμος έπρεπε να βγάλει από το πρόστιμο. Αυτή τη φιλοσοφία ήθελα να αλλάξω. Το πρώτο λοιπόν που έκανα και κατηγορήθηκα, διότι το ξέρω ότι θα κατηγορηθώ, ότι από τη μια αυξάνεις 7 ευρώ στα 100 μέτρα στο σπίτι και από την άλλη μειώνεις 20% στους συνόχους χώρους. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα, 80 ευρώ. Πηγαίνετε στο Ρέθυμνο, 80 ευρώ. Πηγαίνετε στα Χανιά, 100 ευρώ. 270 είμαστε λιοντάρια. 250 παράπλευρα. 180 στην Πλατεία Ελευθερίας. Είναι σαν να θέλουμε να κλείσουμε τις επιχειρήσεις. Έγινε λοιπόν μια στρατηγική μείωση των τιμών, επανακαθορισμό κοινόχρησης των χώρων. Όπα, ναι. Επειδή θα βγούμε εκτός χρόνου. Εγώ θα σας καλέσω την επόμενη Τρίτη. Ξανά. Και στις αντιθέσεις έρχομαι. Να ολοκληρώσουμε. Αλλά μιας και το θέσατε, ναι, θέλω να σας πω το εξής. Και θα κλείσουμε αυτό σήμερα. Ναι. Αποδέχεστε την πρόσκληση για την επόμενη Τρίτη? Την αποδέχομαι. Ευχαρίστω. Ωραία. Λοιπόν, και να έχουμε και περισσότερο χρόνο, εγώ σας καλώ να είστε στις 10.30 εδώ την επόμενη Τρίτη. Θέλω λοιπόν, και ελπίζω να το σημειώσετε, εκτός βεβαίως αν προκύψει για σας ανυπέρβλητος λόγος. Να είστε καλά. Γιατί ασκείτε ενεργή. Εξουσία δεν είστε θεωρητικός. Λοιπόν, μιας και το φέρατε, θέλω να κλείσω με αυτό. Δεν μου λέτε, είναι λογική αν εγώ τρέχω παράνομα με 90 χιλιόμετρα σε έναν δρόμο που έχει όρια ταχύτητας 70, καλός ή κακός έχει 70, δεν το συζητάω,
να πω ότι θα αλλάξω την πινακίδα του ορίου ταχύτητας και να πανηγυρίζω μετά ότι πέτυχα την νομιμότητα, επειδή σας αναφερθήκατε εσείς για την νομιμότητα στη χρήση των κοινόχρηστων χώρων. Ναι. Έτσι, διευρύναν δηλαδή τα όρια χρήσης. Αφού ψηφίσατε κανονιστική πράξη που αυξάνει τα όρια χρήσης και είμαστε εντάξει τώρα, όχι, αυτό μου λέτε. Όχι, ένα λεπτό. Γιατί, αυτό δεν έγινε. Ναι, αν έχετε υπομονή θα σας απαντήσω. Αυτό δεν έγινε. Επειδή λοιπόν απευθύνεστε. Και θα το κρατήσω υπόλοιπο για την επόμενη Τρίτη. Σε ένα οικονομολόγο, αλλά είμαι και γιατρός. Ναι. Πρέπει πρώτα να κάνεις τη διάγνωση του προβλήματος και μετά τη θεραπεία. Η διάγνωση λοιπόν λέει το εξής, κύριε Σαχίνη. Δεν ήταν πεζόδρομος 25 Αυγούστου. Δύο μαγαζιά στη διάθεσή σας εκτός αέρα. 2008-2009 λειτουργούσαν χωρίς άδεια με τραπεζοκαθίσματα. Έρχεται λοιπόν η Δημοτική Αρχή με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η προηγούμενη, και καλώς το έκαμε για μένα, και χαρακτηρίζει πεζόδρομο για να μπορούν να πάρουν τα συγκεκριμένα μαγαζιά άδεια. Μάλιστα. Δεν διευθετεί τη διέλευση των πεζών και μπαίνουν πρόστιμα στα μαγαζιά αυτά, τα οποία στην ουσία τα κλείνει. Τα πληρώνουν. Πληρώνουν τα πρόστιμα, αλλά έχουν εργαζόμενους και θα πρέπει να αναλογιστεί λοιπόν. Άρα, και εσείς ο γιατρός. Διευρύνατε τα όρια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου. Όχι, όχι. Τι κάνατε. Προσέξτε να τι κάνατε. Με βάση. Για να μην πάμε στην όδευση τυφλών. Θα πάμε. Την οποία τη μετακίνησε την άλλη εβδομάδα. Και απαντήσατε εσείς. Και όχι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Γι' αυτό σας λέω τους καπελώνετε όλους τελικώς. Δεν καπελώνω. Όταν ξέρω το θέμα και όταν πιστεύω ότι δεν ζημιώνεται κανείς. Δεν ζημιώνει το Δήμος, δεν ζημιώνει το ανταγωνισμό. Για κοινόχρηστο χώρο, λέτε, κύριε Καραντινέ. Για κοινόχρηστου χώρου. Για κοινόχρηστου χώρου. Ανοίγουν σε όλου. Ναι. Έτσι, και για ιστορικό δρόμο τη πόλη μιλάτε. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Έτσι, δεν μιλάτε για οτιδήποτε. Ναι, αλλά μιλάμε για μια όδευση τυφλών που τόσα χρόνια τώρα έπεφτε πάνω στα τραπεζοκαθίσματα. Και κανείς όχι, δεν τα τραπεζοκαθίσματα πέφτανε πάνω στην όδευση τυφλών. Έτσι θα μου το πείτε. Να δεχτώ. Έτσι θα μου το πείτε. Να δεχτώ. Έτσι θα μου το πείτε. Μην το πείτε. Όχι, δέχομαι τη διόρθωσή σα. Λοιπόν, τα τραπεζοκαθίσματα λοιπόν πέφτανε εκεί και με όλες τις κατασταλτικές ενέργειες πάλι πέφτανε τα τραπεζοκαθίσματα και συνέπεια αυτών οι τυφλοί πέφτανε πάνω στα τραπεζοκαθίσματα. Άρα, λοιπόν, εδώ πέρα, χωρίς απόφαση, χωρίς σχέδιο, χωρίς αλλαγούμε τη μελέτη, μας αδικείτε. Πάμε και μετά. Μας αδικείτε. Γιατί δεν το παραδεχτήκατε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν υπάρχει μελέτη, δεν υπάρχει απόφαση, δεν υπάρχει τίποτα και απλά τη μετακινήσατε. Μα ένα λεπτό. Και από εδώ και κάτω, εσείς το είπατε, θα τα κάνουμε όλα με νομιμότητα. Είπα, εάν το πρόβλημα τους είναι. Δεν είναι το γράμμα του νόμου. Δεν είναι. Και όχι η ουσία. Εδώ προεκλογικά, κύριε είναι, Καραντινέ, είπατε τόσα και τόσα και ορθώς κατά τη γνώμη μου. Και εξακολουθούμε να τα λέμε. Για την έλλειψη νομιμότητας. Και τώρα λέτε αν το πρόβλημα είναι νομιμότητα. Όχι. Άρα, είπα το γράμμα του νόμου. Ποιο γράμμα του νόμου. Το είναι γράμμα του νόμου. Ακούστε να σας θέλετε να το κλείσω σήμερα αυτό να σας απαντήσω. Ωραία. Ή θέλετε να το αφήσω ανοιχτό. Ανοιχτό. Ωραία, προτείνω την άλλη Τρίτη γιατί είναι 12 και ωραία, αλλά θα δείτε ότι μετά τις απαντήσεις μου δυστυχώς αναγκαστείτε να συμφωνήσετε μαζί. Αποκλείεται. Εάν το αποκλείεται τώρα. Σε εγκεκριμένη μελέτη πει όδευσης τυφλών. Ναι. Να κάνετε τροποποίηση χωρίς εγκρίσεις δεν είναι το γράμμα του νόμου. Εγκεκριμένη. Να, βεβαίως. Ναι. Γιατί εγκεκριμένη ήταν. Γιατί η όδευση τυφλών ήταν. Διαφωνείτε. Συγγνώμη, ήταν λοιπόν νόμιμη. Αν θέλαμε ή μετά απόφαση σε εγκεκριμένο πεζόδρομο να τον αλλάξουμε για να εξυπηρετήσουμε συγκεκριμένο. Όχι. Ενάτο. Όχι, σα λοιπόν, απαντώ. Και ερχόμαστε και τι λοιπόν, μου λέτε, να θεραπεύσουμε. Όχι. Κάνετε τα ίδια. Ερχόμαστε αυτό να, έχετε να μου πείτε. Ερχόμαστε να θεραπεύσουμε ένα πήρατε πρόβλημα. Με μελέτη την αλλαγή τη όδευση τυφλών. Θα σα φέρω την νομοθεσία τι λέει. Για την όδευση. Θα σας φέρω την νομοθεσία. Έχετε... την άλλη φορά. Εδώ θα είμαστε. Συγγνώμη. Θα σας φέρω την νομοθεσία. Ποια νομοθεσία. Λέει ότι η όδευση τυφλών δεν λέει ότι πρέπει να είναι στον τοίχο ένα μέτρο. Δεν πρέπει να λέει ότι να είναι στη μέση. Αυτό που λέει η νομοθεσία είναι ότι συνολικά στην όδευση τυφλών ένθεν και ένθεν είναι 1,5 μέτρο. Κύριε μισό Καραντινέ, από τη μεριά της πλάκας, άλλο μισό. Μισό λεπτό. Εάν... για να μην τα αφήσουμε υπόλοιπο. Ναι. Η πόλη είχε την όποια όδευση τυφλών. Με εγκεκριμένη μελέτη, ναι ή όχι. Απαντήστε μου σε αυτό. Ωραία. Οι εγκεκριμένες μελέτες. Αφήστε με να απαντήσω. Μα δεν μου απαντάτε. Είχε. Να απαντήσω λοιπόν. Όταν ένα εγώ κομμάτι. Αποφασίζω ως Καραντινός να την τροποποιήσω, χρειάζομαι αντιστοίχως μελέτη και έγκρισή της ή τροποποιώ όπως γουστάρω εγώ. Θα πω λοιπόν το εξής. Ότι θέλω να ευχαριστήσω σε αυτή τη φάση και τον κύριο Μαμουλά και τον κύριο Αναστασάκη που έχουν περπατήσει όλες τις οδεύσεις μαζί με τα αμεία μία-μία. Θα σας αναφέρω λοιπόν. Οι εγκεκριμένες μελέτες μέσα στα ψαράδικα έχουν μία κολόνα που πάει και πέφτει. Δεν ίδια. Έχω αντίρρηση, μου πετά πάμε... την μπάλα στην όχι, εξέδρα. Δεν την πετώ. Άλλο σας ρωτώ. Θα τα διορθώσουμε όλα. Δεν μου απαντάτε. Εάν... με την νομιμότητα όμως. Με μελέτη. Όχι όπως τώρα... θέλω. Η παρέμβαση τώρα θα είναι μεγάλη. Δεν θα είναι περιορισμένη. Κύριε Καραντινέ, μα όταν... να τα διορθώσετε όλα αλλά με την νομιμότητα. Είπαμε όχι με όπως μελέτη θέλω. Και με έργο. Το είπα.
Αλλά όταν είναι περιορισμένη απόφαση μία, δηλαδή φανταστείτε κύριε Αντιδήμαρχε, επειδή είναι 12 και 3, ναι. Μη με τσιγκλάτε τώρα. Εδώ ακόμη και τις εργασίες αυτές τις πλήρωσαν οι ιδιώτες. Μα... δεν είχατε σπεύσει καν να κάνετε αποδοχή της δωρεάς της πληρωμής των ιδιώτων. Αυτό να το τα τιμολόγια είναι στα χέρια τους. Ωραία. Αυτό... λοιπόν, τι μου λέτε αυτό τώρα. Να το δεχτούμε. Τι πάει να πει να το δεχτώ. Να εγώ το... έχω λεφτά δηλαδή και κάνω τη γουστάρα. Όχι, βέβαια. Όχι βέβαια. Απλώς η υπηρεσία υπήρχαν αιτήματα από παντού. Και λέμε ότι η υπηρεσία σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα τα αιτήματα για να μην φανεί ότι όπου πάει, αν είχε ελάχιστα υλικά, αν θέλει κάποιος να δώσει τα υλικά και η υπηρεσία θα βάλει που μέσα αλίμονο αν έπαιρνε η υπηρεσία για τέτοιου είδους μικροεπέμβαση κάθε φορά άδεια και δεν είναι στη γενική διαχείριση των τεχνικών υπηρεσιών να επεμβαίνει να και να διορθώνει καταστάσεις. Να αδικήσω, δεν σχολιάζω τίποτα από εδώ και κάτω. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη 10:30 με περισσότερο Γιώργο Καραντινό.